Το επόμενο κομμάτι το έγραψα για τον Παναγιώτη που έκανε 3 μήνες φυλακή επειδή φορούσε πράσινο All Star. Από τη χώρα των θαυμάτων η αλήκη κατέβηκε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε φράγκο να νοικιάσει ένα σπίτι. Στραβάγε μόνη την σε τούτο το μανίκι. Και της την πέσανε μια μέρα δύο μπάτσι. Σε ένα παγκάκι καημένη είχε κάτσει. Μα δεν κατάλαβαν πως ήταν η αλήκη και τη συνέλαβα σαν άστεγο αλήτη. Τότε τους είπε τη δικιά της ιστορία. Προσπάθησε να ηρεμήσει τα θηρία. Τότε πιστέψανε οι μπάτσι την αλήθεια. Νομίζανε πως τους πουλούσε παραμύθια. Και την κρατήσανε στο τμήμα δύο νύχτες. Με μια τσατσά και δύο τάχα διαρρήκτες. Είπαν την άλλη να την βγάλει ευτυχώς. Δυο τραγουλόχαρτα και ένας ψηλός λαγός. Μα ο λαγός φορούσε πράσινα σταράκια, έφαγε κάμποσες και είδε αστεράκια. Τα ίδια φορά και ο παπούτσωμένος γάτος. Μα αφού ήτανε πράσινος και ο πάτος, τώρα η αλήθεια κάνει απεργία πείνας. Να έχουν στο Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας. Μαζεύει φίλους και φωνάζει στο λαό. Αλληλεγγύη βρε κουφάλες στο λαγό. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.